Πάμε. Τρίγωνα, τρίγωνα. Τρίγωνα, συγγνώμη. Τρίγωνα, καλά τα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρόνια. Hey! Τριγώνα καλά τα σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Οι πιο ωραίες ψητές οι πιο ωραίες ψητές πατάτες στο φούρνο είναι εδώ στο φαγάκι, στο εορταστικό φαγάκι. Φύγαμε! Και εσύ κύριε, πριν ξεκινήσω να σας μιλάω, οι αυτές πατάτες φούρνου θα κάνουν ένα εντυπωσιακό ταπίνγκ στην κιθάρα και θα χτε... Οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα, πλέον είμαστε 2-3 μέρες πριν, έτσι, 3-22 δεν έχουμε, ναι. Και σκεφτόμουν τι να σας δείξω, είναι εορταστικό επεισόδιο, έχουμε βάλει εδώ πέρα τα φωτάκια μας, στους Άγιο Βασίλειδες φαίνονται αυτά, εντάξει, κάτι ψηλά φαίνονται. Εμείς αυτούς εδώ πέρα, δεν θα πέρα έτσι ένα κοντινό. Αφού είναι ο αγαπημένος του Hannibal, το βλέπεις, γιατί 1-2. Σκεφτόμουν τι να δείξω στα παιδιά, να δείξω γαλοπούλα. Ιδία. Γαλοπούλα είναι δύσκολο πουλί, μην το πιάσετε. Πιάστε άλλα πουλιά, πιάστε κοτόπουλα. πιάστε κοτόπουλα. Ρε, σταμάτα, ρε, δεν το είπα σεξουαλικά, λοιπόν. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό το οποίο μάλλον πιθανότητα πάσχουν τα τραπέζια και τα χριστουγεννιάτικα είναι τα συνοδευτικά των κρεάτων. Δηλαδή, όλοι έχουμε ένα ωραίο χοιρινό, έχουμε ένα ωραίο κοτόπουλο, μια ωραία γαλοπούλα, ένα ωραίο μοσχάρι, ένα ωραίο ροζ μπιφ. Ακόμα και οι. Πώς το λένε, πάνε σε ένα ακροπολείο, έχουν πολύ ωραία συνδυχτάκια μέσα από τα ψήνεις και γίνονται πεντανόστιμα με τα λιπάκια τους. Τι μας λείπουνε, ναι. Μας λείπουν τα κίκινα συνοδευτικά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δείξω μια συνταγή η οποία με συντροφεύει εδώ και πολλά χρόνια. Που είναι ψητές πατάτες στο φούρνο, απλά δεν έχετε φάει πιο ωραίες στη ζωή σας. Αν έχετε φάει πιο ωραίες, θα έρθω εκεί και θα σας δώσω 5 ευρώ. Εντάξει, λεφτά μονόπολη όμως και κανονικά. Λοιπόν, είναι μια συνταγή που νομίζω την είχα πρωτοδεί κάπου στο Jamie Oliver, αλλά μέσα στα χρόνια την έχω πειράξει, την έχω αλλάξει. Είναι, πώς το πω, είναι παιδί μου foolproof συνταγή, δηλαδή θα βγει σίγουρα. Εγώ σίγουρα μία φορά τη βδομάδα, όταν μαγειρεύω για τους αγαπημένους μία φορά τη βδομάδα, θα την κάνω. Θα υπάρχουν αυτές τις πατάτες στο πλάι, επειδή μου τις ζητάνε όλοι αυτές τις πατάτες. Από Σαρδάμ. Όχι, θα τα κάνω. Και είναι και εξαιρετικά απλοϊκή. Έχει μία πάρα πολύ συγκεκριμένη βάση, θα σας την εξηγήσω. Ξεκινάμε με τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε πατάτες. Πόσες? Τόσες ώστε να μπορούν πάνω στο σκεύος που θα ψήσουμε να κουμπάνε χωρίς να είναι μία πάνω στην άλλη. Δεν μας πειράζει να είναι μία δίπλα στην άλλη, αλλά δεν θέλουμε να είναι μία πάνω στην άλλη. Οπότε αυτό θα πάει με το μάτι. Εγώ, ας πούμε, σήμερα τι θα κάνω. Θα τις φτιάξω μέσα σε αυτό το σκεύος του λαχτομπούρεκου και να δείξω ότι βγαίνει παντού. Μπορεί να γίνει όμως και σε ένα τηγανάκι που μπαίνει στο φούρνο, ενώ μεταλλική λαβή. Μπορεί να γίνει και σε ένα ταψάκι, μπορεί να γίνει σε ένα πυρέξ. Μπορείτε, αν έχετε τραπέζι, να τις κάνετε και σε ένα μεγάλο ταψί, ας πούμε. Κανένα πρόβλημα. Βούτυρο. Σταματά, επειδή είναι Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν άντεξα τίποτα. Αλλά να ξέρετε, μπορεί η παρή ουσία να είναι κάτι άλλο. Μπορεί η παρή ουσία να είναι ελαιόλαδο, μπορεί να είναι σπορέλαιο, μπορεί να είναι λίπος πάπιας. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι πρόβιο βούτυρο και να γίνει να βγει το κατσίγιο μέσα κάνει από το φούρνο. Ενώ ψήνει την πατάτα, κατάλαβε. Δεν θα σου πω. Το αφήνω πάνω σου. Αλλά εγώ, ο συνδυασμό βούτυρο και φρέσκο φασκόμηλο. Που το φασκόμηλο ξέρω ότι πολύ το βράζουν, το πίνουν, θα μου πει τι λε, ρε φίλε. Κι όμως, παιδιά, θα το φτιάξετε, σας το υπόσχομαι, θα γλύφετε έτσι αυτό εδώ. Στο τέλος είναι μαγικό. Δηλαδή, φασκόμιλο με βούτυρο. Top, 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 comfort, κλάμα. Επίσης, να σου πω ότι αντί για φασκόμιλο μπορεί να βάλετε δρολίβανο φρέσκο, μπορεί να βάλετε θυμάρι, μπορεί να βάλετε ρίγανη φρέσκια, μπορεί να βάλετε ακόμα και αποξηραμένη ρίγανη. Τα αφήνω πάνω σας. Απλά θεωρώ ότι η ρίγανη είναι πολύ. Όχι πασέ, το έχουμε φάει πολύ. Κάντε κάτι άλλο, να πάθουν όλη πλάκα. Επίσης, σκόρδο. Πολύ σκόρδο. Καθώς ξέρετε πάρα πολύ πως είναι ένα πολύ λιπαρό πιάτο, πάντα χρησιμοποιούμε μία ωραία οξύτητα. Εγώ σήμερα θα σβήσω με λίγο λευκό οξύδι. Μπορεί να βάλετε λεμόνι, μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, τα αφήνω πάνω σας. Αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω τώρα για τις πατάτες. Γενικά, η κάθε μία από τις πατάτες έχει διαφορετική περιεκτικότητα σε άμυλο. Πράγμα το οποίο μερικές κάνει πιο κατάλληλες για πουρέ, άλλες για ψητές, άλλες για βραστές. Τι σημαίνει στην Ελλάδα? Δεν έχουμε αυτή την παιδεία, οπότε πας και βλέπεις Κύπρου, Ευρωκοπίου, Νάξου. Εγώ τι έχω καταλάβει. Η Κύπρου και η Νάξου είναι πάρα πολύ καλές για τηγανητές, επειδή κρατάνε το σχήμα τους και γίνονται πιο τραγανές. Νομίζω όμως ότι για ψητές, οι Ευρωκοπίου είναι καλύτερες για μένα, γίνονται λίγο πιο μελωμένες.
Τώρα τα αφήνω πάνω σας. Όλες βγαίνουν τέλειες. Απλά σας το λέω γιατί είναι ευρωκοπείο και λέω πιο φθηνές, αν δεν κάνω λάθος. Και ελπίζω να μην βρίζουν τώρα στην Κύπρο και στην Άξο, έτσι. Παίρνω από όλο. Στην παρόκια, στην Άξο. Τραγιάλια. Τα τρώνε τώρα για πούλια. Δεν τρώνε τριμπούλια. Μύρεμα. Πόσο χώμα έχουν οι πατάτες. Εξωτερικά, μωρέ. Πού θα τις καθαρίζω, αφού. Εγώ πάντα τις πλένω να φύγει το χώμα, δεν τα σκαθαρίζω. Διπλή δουλειά, ρε φίλε. Θα πω θα τις πλύνεις αφού τις καθαρίσεις. Όχι. Τι να, γιατί να γίνεις ο λάσπος. Γιατί έχεις ένα χαρτί από κάτω και τις πετάξεις την μία στα σκουπίδια. Τις παίρνω, τις ξεπλύνω λίγο έτσι, με τη λάσπη και με βρίζει ο Φώτης. Λοιπόν, παιδιά, επειδή αυτό είναι ένα πιάτο που είναι αρκετά πλούσιο σε λιπαρά και τα λοιπά, έτσι. Αυτό, ας πούμε, είναι υπέρ αρκετό για δύο άτομα, αν το γεμίσουμε. Στο λέω, μην νομίζετε ότι. Είναι και συνοδευτικό, άλλωστε, δεν είναι το κύριο φαΐ. Ναι, εντάξει, όχι, επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ πατατάκιας και γουστάρω. Δηλαδή, τώρα κοιτάξτε τι γίνεται, πώς το πάμε σε μέγεθος, τι προτείνω. Όπως ήταν η πατάτα έτσι μακρός ταινία, το πούμε, σαν. Ναι, όπως ήταν έτσι, ας πούμε, σαν αυτό. Τη κόβω μία στη μέση και μετά έρχομαι και τη κόβω. Δηλαδή, το μέγεθός της, όπως βλέπετε, είναι ούτε πάρα πολύ μεγάλο, ούτε πάρα πολύ μικρό. Αλλά θέλω να πω ότι, γιατί άμα είναι πάρα πολύ μικρό, καθότι η διαδικασία είναι πρώτα θα τις βράσουμε και μετά τις ψήσουμε, δεν θα μείνει τίποτα. Θέλουμε ένα χιλιο ψωμάκι μέσα. Θέλουμε απ' έξω να κάνουμε μία κρούστα και μέσα να είναι μαλακιά. Οπότε. Θέλω έτσι να ξαπλώσουνε και σίγουρα βλέπω από τη στιγμή που έχουν ξαπλώσει όλες μου πατάτες κάτω, έτσι και πατάνε καλά. Πατατάνε. Εδώ πέρα. Αυτό το μισοφάγκαρο γιατί έχει μείνει έτσι. Ποιος είναι ο λόγος. Μήπως υπάρχουν μηνύματα, κρυφά. Λοιπόν, καθαρίζω λίγο μια τελειώνουμε, άντε. Ρε φίλε, πολύ πατάτα. Μου θυμίζει το στρατό τώρα αυτό. Στρατό έχω κουμπούς πατάτα. Πού θα λύσει πατάτα στρατό. Στην αεροπορία. Πιστεύω ότι στην αεροπορία τα πιάτα που έχω πλύνει, αν τα βάζα σειρά, θα ήθελα να περιμένω το φαγκάρι. Είναι άπειρα, άπειρα. Και να σου πω κάτι. Επειδή έχω και OCD, τα κάνα και σωστά, ξέρεις. Δηλαδή δεν τα έκανα τσαταπατά, ήταν. Κρίζανε. Όχι, αλήθεια, εγώ κατσαρόλα. Που είναι άλλη απλά, ρίχνα νερό και έμεινε μέσα κολλημένα φασόλια, ξέρω εγώ. Όχι, ρε φίλε. Και ποιος το εκτιμάει αυτό, κανείς. Ακούτε, κύριε Υπουργέ Άμυνας. Τουαλέτες. Θέλουμε όλες να έχουν direct contact με το έδαφος. Μην είναι καμία στον αέρα. Αυτό με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Και με τώρα, και μούντα. Σε είτε με νόμα έχεις. Σε είτε με νόμα έχεις. Κορμί και παρισένιο. Λίγα σαν. Λίγα. Μα πού είναι η πετσέτα μου, ρε φίλε, και σκούπιζον πάνω στο τζίμ μου. Να την πέθαμε το κέρατο, συγγνώμη. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι. Ωραία. Πετάμε τις πατάτες μέσα μπλουμ στο κατσαρολάκι. Το ψιλογεμίζουμε με νερό, όχι μέχρι πάνω. Πέντε πόντους πάνω από τις πατάτες, τέσσερις. Αρκετά σημαντικό σκέλος, επειδή αυτή η συνταγή, να ξέρετε, το πρόβλημα είναι το αλάτι μάνι ένα θέμα. Γιατί? Από τη στιγμή που θα έχουμε λιπαρή ουσία τριγύρω και θα έχουμε ένα κρατσάνισμα, θέλουμε ένα αλμυρό αυτό. Πρέπει να είναι νόστιμο. Δηλαδή, άμα κάνεις τώρα, αν αυτό το πράγμα βγει ανάλατο, έχουμε ψιλοφεϊλάρι. Οπότε θα αλατίσουμε σε διάφορα τμήματα. Δηλαδή, τώρα θα ξεκινήσουμε σαν να αλατίζουμε περίπου το νερό της μακαρονάδας. Δηλαδή, σπάταλα πρέπει να έχει τη γεύση της θάλασσας. Οπότε, βάλτε 4, 5, 6 καλές πρέζες. Πρέζα, ξέρετε τι είναι. Πόσο μπορεί να πιάσει. Να δω, κρακ. Αυτό πάρα πολύ ωραία. Πρέπει αυτό το πράγμα να έρθει σε βρασμό και να του δώσουμε περίπου 8 με 12 λεπτά. Δεν θέλουμε να διαλύονται, δεν θέλουμε δηλαδή να γίνουν να κάνουμε πατατό σπάκι να γίνουν 9-9, αλλά θέλουμε μόλις τη σηκώσουμε, θα σας δείξω τριγύρω να έχει σκάσει πατάτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε αυτή την τρομερή κρούστα μέσα στο φούρνο. Πιστέψτε με, it's gonna be fucking amazing, eh? Πιστέψτε. Έτσι. Έτσι. Θα πάρει την πατάτα και κάνει. Εντάξει. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας 190 βαθμούς αέρα. Και πάνω κάτω. Εγώ το βάζω αέρα για να γίνει πέσει ξύλο. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Δεν ξέρω Φώτη αν βλέπεις το σαγρέ που έχει γίνει τριγύρω. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι αυτό που θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει η πατάτα να ψηθεί μέχρι μέσα και να διαλυθεί. Επαναλαμβάνω. Θέλουμε απλά εξωτερικά να ψηθεί. Αλήθεια. Θέλουμε εξωτερικά να βράσει, έτσι ώστε μετά μόλις τη βάλουμε μέσα εδώ να κρατσανιστεί. Ο φλοιός εξωτερικά. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω στην άλλη κάμερα, δεν σε βλέπω. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βράσει 100%, μην μου τσιλιώσετε, οκ. Okay? Μας ενδιαφέρει απλά εξωτερικά να γίνει αυτό το σαγρέ που είδαμε στην κάμερα όσο προλάβαμε πριν θολώσει του Φώτη, έτσι ώστε μετά μόλις ψηθεί μέσα με τη λιπαρή ουσία να κρατσανίσει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα σε ένα τέτοιο.
τις αφήνουμε για πολύ λίγο και αν αισθανόμαστε αρκετά περιπετειώδεις και θέλουμε να δώσουμε έξτρα τραγανή υφή, μπορούμε και να τις πληγώσουμε ελαφρώς. Αλλά προσέξτε, μην μου τις διαλύσετε. Επειδή επαναλαμβάνω, αν βράσουν λίγο παραπάνω. Είναι πολύ ευαίσθητες. Όπως και εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος. Σαν καρδούλα μαρολιού. Όση ώρα τις αφήνουμε να ψιλοαχνήσουν, θέλω να πάρει το βούτυρο. Πόσο βούτυρο, δεν έχω δώσει γραμμάρια. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό το βούτυρο δεν το φάμε όλο. Είναι η λιπαρή ουσία μέσα στην οποία θα ψηθεί η πατάτα. Οπότε θέλουμε να αγκαλιάσει την πατάτα. Οκ. Θα λιώσω εγώ. Εδώ πέρα έχω μια ποσότητα τώρα. 180 γραμμάρια. Κάπου εκεί. Αν είχα μεγάλο ταψί, θα βάζα το διπλάσιο. Αλλά μην σα τρομάξει η ποσότητα του βουτύρου. Βάλτε, αν βάλετε βούτυρο, δεν το φάμε. Θα μείνει πάνω στο ταψί το περισσότερο. Λοιπόν, το λιώνω. Τα μικροκύματα, όποιος δεν έχει μόνο το λιώσει, πιο παλού θέλει. Και στο φούρνο, ό,τι θέλει κάνει. Οκ, δεν, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Λιώσατε. Ένα τσίκα ακόμη. Αφού λοιπόν το έχουμε λιώσει το βουτυράκι μας, ερχόμαστε εδώ, ξεκινάμε και ρίχνουμε λίγο κάτω. Σαν ελάδι, σκέφτεται τέλος πάντων. Σαν ελαιόλαδο. Παίρνουμε τις πατάτες μας και τις ρίχνουμε όλες εδώ μέσα. Τέλειο που τις έριξα από την άλλη πλευρά. Κλασικό μήνυμα στρατή, θέλει. Αφού λοιπόν τις ρίξουμε εδώ μέσα, προσπαθούμε όλες να πάρουν το χώρο τους όπως και πριν. Τώρα εδώ πέρα, αφού φαίνεται καθαρά αυτό που σου λέω, το σαγρέ που έχει πάνω η επιφάνειά τους, το βλέπεις. Αυτό το πράγμα όλο θα κρατσανίσει μέσα στο φούρνο. Αλάτι. Καλό, γιατί και αυτό θα μείνει το περισσότερο κάτω. Μην το φοβηθείτε, βάλαμε, θα ξαναβάλουμε. Αυτό θέλουμε να είναι ένα αλμυρό πιάτο. Είναι side dish, πρέπει να είναι νόστιμο. Και εδώ πέρα έχω λευκό πιπέρι, που είναι το νέο μου sensation, το έχω ξαναπεί, που έχει μια φοβερή χορταρίλα σχέση με το μαύρο, αλλά μπορεί να βάλετε μαύρο κατά βούληση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά εγώ το αγαπάω το λευκό πιπέρι. Ότι το μυρίζει και μυρίζει σαν κάτι πάρα πολύ κακό. Έχει κάποιε ζωικέ νήξει. Είναι φοβερό το λευκό πιπέρι. Μυρίζει. Σε καβαλίνα. Ακριβώς. Είναι. Θα σου ξαναπώ για άλλη καβάλι. Είναι αυτό που μου κάνει κακά τα πρόβατα και έχει βρέξει και μυρίζει γη. Έτσι μυρίζει. Αλλά είναι καταπληκτικό. Και ερχόμαστε εδώ, παιδιά, όπως είμαστε. Και συνεχίζουμε και καταβρέχουμε με το υπόλοιπο βούτυρο τα πατατίνια μας. Επαναλαμβάνω, μην το τσιμπουνευτείτε. Υπάρχει λόγος. Έτσι για να σιγουρευτούμε, okay, ότι έχουν πάει όλα παντού, να τα κάνετε και μια γύρα. Δηλαδή, πάρτε το κουταλάκι σας. Και κάντε τα ένα έτσι να τσεκάρουμε ότι έχει πάει παντού. Δηλαδή, εγώ τα έχω αλατίσει από τη μία. Τους κάνω μια γύρα και τα ξαναλατίζω άλλη μία από πάνω. Εντάξει, αυτό είναι το κόνσεπτ. Και σας το υπόσχομαι, θα βγει η πατάτα, θα τρως μία και θα λες Παναγία βοήθεια. Είναι φοβερή. Είναι μια καλή ερώτηση εκτός κάμερας. Ναι. Αυτό θα σου μεταφέρει τώρα σε ένα μπολάκι μεταλλικό μέσα χύμα και τα ανακάτευε όλα με το χέρι για να πάει παντού. Θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί η πατάτα. Πολύ σωστή και εύστοχη η ερώτηση του Φώτη Φωτόπουλου για άλλη μια φορά. Μας εκπλήσει με την σπιτάδα και την εξυπνάδα του. Ο λόγος που τα κάνουμε έτσι και τα κάνουμε τη υπομονή είναι επειδή η πατάτα αυτή τη στιγμή είναι στο όριο. Δηλαδή, άμα τη βάζαμε μέσα σε ένα μπολάκι και κάναμε κράπου, μπορεί να μας πάγανε οι πατάτες και να χάνανε το σχήμα τους. Γιατί όσο πιο κοντά τις φέρουμε στο μαλακό, τόσο πιο λαχταρίστα θα γίνουν στο φούρνο. Οπότε, τα 8 λεπτά που έχω δώσει εγώ είναι οριακά. Δεν θέλουμε να μας διαλυθεί η πατάτα, θέλουμε να κρατήσει το σχήμα της. Οπότε έτσι, με προσοχή. Σαν το μικρό Χριστούλη, ας πούμε. Σαν να έχεις. Σαν να... Πολύ, πολύ gently, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν το πάει. Σαν να έχουμε στα χέρια μας το μικρό Χριστούλη. Ναι, αυτό κάνω. Με πολύ προσοχή. Πολύ... Όχι, καταλαβαίνετε. Και αφού τους έχουμε γυρίσει όλες άλλη μια φορά. Τι είπαμε ότι κάνουμε, ξαναλατίζουμε. Παιδιά, δεν είμαι παρανοϊκός, ακούστε με, κάντε το. Και βλέπετε, δεν βάζω πάρα πολύ. Συνολικά άλλες 4 πρεζούλες κάπου εκεί και ξαναπιπερώνουμε. Και αυτό τώρα εδώ πέρα το κόλπο, που εντάξει, έχει μια μανούρα, δεν λέω, ναι, αλλά θα σας επιβραβεύσει. Πιστέψτε με. Θα πάει σε φούρνο 190 βαθμούς προθερμασμένο, τον έχουμε ανοίξει, σας είπα από πριν. Συνολικά για 1 ώρα και 10 λεπτά με 1 ώρα και 20 λεπτά. Θα δούμε πού θα πάρουν το ωραίο το χρώμα. Απλά στο πρώτο σκέλος θα μείνει σίγουρα 40 με 45 λεπτά συνεχόμενα μέσα στο φούρνο. Θα πρότεινα στα μισά της διαδρομής, δηλαδή περίπου στα 20 με 25 λεπτά, στα 20 λεπτά, να το βγάλετε και να ξαναγυρίσετε με λίγο υπομονή μία-μία την πατάτα. Για τα λεπορία το ξέρω, αλλά πάμε να κάνουμε μια καταπληκτική κρούστα που να δαγκώνει και να κάνει κρακ. Οπότε αυτό το έχουμε ανάγκη. Σας παρακαλώ, φαγάκι. Εδώ πέρα είμαστε, ξέρω. Άμα σας λέω κάτι, κάτι, αξίζει. Φούρνο, εντάξει. 45 λεπτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ πέρα ένα βούτυρο κάτι βράζει. Αυτό είναι από άλλη συνταγή, μην ασχολείστε. Θα σας πω τι κάνουμε για τις πατάτες που έχουμε στο φούρνο. Παίρνουμε σκόρδα. Πόσα? Πολλά. Εγώ επειδή δεν έχω πάρα πολύ μεγάλο ταψάκι, θα βάλω 1, 2, 3, 4, 5 σκελίδες. Εντάξει. Τι κάνουμε, απλά τις σκοπανάμε. Μία. Κανονικά χύμα με τα αυτά, με τα. Τρία. Με το τσόφλι. Το τσόφλι. Τα σκόρδα πάνε μέσα σε ένα μπολάκι. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι
Εγώ τώρα έχω βάλει λίγο σπορέλαιο. Μπορεί να βάλετε και όλα ό,τι θέλετε. Μπορεί να βάλετε και λίγο το λιωμένο βούτυρο. Ό,τι μας ενδιαφέρει είναι μια άλλη παρουσία. Και θα πάρετε και το φρέσκο αρωματικό σας. Δεν λίβανο, θυμάρι. Εγώ επαναλαμβάνω σήμερα θα βάλω φασκόμηλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στο λάδι να κάνει το λεγόμενο coat. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Μέσα στο λάδι θέλουμε αυτά να γυαλίσουν έτσι ώστε να μπορεί. Επειδή το λίπος είναι καλός αγωγός της γεύσης, θέλουμε αυτά όπως τα ξεροψήνονται μέσα στο φούρνο μαζί με τις πατάτες να πάει παντού η γεύση. Γι' αυτό δεν μας αγαπάτε. Όχι, πείτε μου τώρα. Δηλαδή αυτό τώρα. Όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά άλλα, αλλά και αυτό εντάξει. Ορίστε. Έλα. Και επίσης, επειδή είμαστε και λίγο τσεπινογραγαλιάριδες, το ξέρετε, θα βάλουμε και λίγο λευκό ξύδι μέσα σε όλο το μείγμα. Επειδή όλο αυτό το πράγμα τώρα, το αλάτι, το λίπος, το λίγο ξυδάκι, θα κάνουν ένα αποτέλεσμα, θα μας φέρουν το οποίο. Τώρα τι να σας πω, δηλαδή. Το σεξ μετά το τραπέζι των ξυγένων είναι σίγουρο. Φαντάζομαι. Μπορεί και όχι, επειδή μπορεί να πέσετε και για ύπνο. Αλλά θα υπάρχει πολύ διάθεση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Την επόμενη μέρα. Τον τρεόμενο χρόνο, μάλλον. Λοιπόν, είμαι περίπου στα 40 λεπτά. Έχω αυτό εδώ πέρα το ωραίο το μείγμα και τι θα κάνω. Θα βγάλω τις πατάτες. Οι οποίες, όπως βλέπετε, έχουν ξεκινήσει και παίρνουν μια πάρα πολύ ωραία τροπή. Αν βαριέστε να τις γυρίσετε, απλά μπορείτε να τις καταβρέξετε. Δηλαδή. Έρχεστε εδώ πέρα, παίρνετε λίγο το κουτυράκι. Να πούμε ότι μυρίζει εξωπραγματικά εδώ μέσα, έτσι. Για αυτούς που δεν είναι, εντάξει, και μικρή, κάνω και άλλα βοήθεια. Ξυστή, πραγματικά, το λευκό πιπέρι σε αυτή τη συνταγή, το έχουμε ξαναπεί, δίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου τώρα σαν να είσαι σε κάποια επαρχία Σκωτία, πώς το πω τώρα, είναι φανταστή. Δηλαδή, σου είχε απαραίτητα στη Σκωτία, σαν να είσαι στα Γιάννενα. Είναι αυτές οι μυρωδιές που πιστεύω τα Χριστούγεννα, που είναι λίγο της φύσης, λίγο τα ζωάκια αυτά που κάνουν κακά. Και... Αφού λοιπόν έχουμε καταβρέξει και έχουμε δώσει σε όλο το ταψί έτσι, την υγρασία που χρειάζεται, τι κάνουμε. Πετάμε χύμα, έτσι. Θα πρότεινα να πάνε αυτά όμορφα, δηλαδή τα σκορδάκια. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Πιστεύετε ότι το βούτυρο με αναζωογονεί. Οπότε μακριεύουμε βούτυρο. Οπότε μακριεύουμε βούτυρο, παίρνω τα πάνω μου. Ξανανιώνεις. Τέλεια. Και αυτό πάει στο φούρνο για σίγουρα άλλη μισή ώρα. Μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Θέλουμε γενικά, θα σας δείξω. Να γίνει όλο λαχταριστό, να πάρει χρώμα, να κρατσανίσει. Θέλουμε λίγο να καψαλιστεί το βούτυρο, δηλαδή να καβουρδιστεί. Θα καταλάβετε πού είμαστε. Κοιτάξτε που είμαστε τώρα, εντάξει. Προχωράμε. Περάσει μισή ώρα και αισθάνομαι ότι είμαστε έτοιμοι. Θέλω να το δείτε. Ό,τι αυτή η ώρα που το βούτυρο έχει αρχίσει και καβουρδίζει και αφρίζει. Και πατάτα παίρνει αυτό το ωραίο το χρυσαφένιο το χρώμα. Είμαστε σπίτι μας, παιδιά. Φτάσαμε. Καλό. Λοιπόν, δεν θέλουμε όλα αυτά τα λιπαρά. Εννοείται. Θα μείνουν κάτω. Αν είστε πολύ ανώμαλοι, μπορεί να βρείτε μια δημιουργική χρήση για αυτά τα λιπαρά. Όχι, ας πούμε να σου πω κάτι. Για παράδειγμα, αν κάνετε γαλοπούλα, λέω τώρα μια ιδέα που είναι ένα κρέας που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σκόπιμο να βγει ωραίο. Εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου. Είναι χαζόπουλο. Μπορείτε, έτσι όπως θα είναι στεγνή και χάλια. Όπως θα την κόψετε, να περιχύσετε λίγο με αυτό το βουτυράκι το οποίο θα είναι ονοματισμένο και καταπληκτικό και θα της δώσει μια άλλη γεύση. Δηλαδή για μένα θέλει στήριξη. Αυτό το πουλί. Είναι λιπαντικό αυτό. Τώρα να σου πω κάτι. Όχι. Τώρα εντάξει. Λέψε, προσπαθώ να μην γίνουμε τώρα πρωινάδικο 90s, αλλά και εσύ προσπαθείς να γίνουμε. Θέλω τώρα να συζητήσουμε για αυτές εδώ πέρα τις πατάτες. Αυτές εδώ πέρα οι πατάτες, θα σου πω τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Ας πούμε, θα πάρω μία που είναι λίγο πιο μικρούλα να σας δείξω τώρα. Καταρχάς, τώρα κινείται το διάολο, έτσι. Θα καώ σίγουρα. Αλλά βλέπετε τι συμβαίνει εδώ. Να δοκιμάσω να την κόψω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η πατάτα έχει κάνει μία κρούστα τριγύρω και μέσα είναι πάρα πολύ μαλακιά. Δηλαδή, θα την αγκώσω, θα κάνει. Θα τα ακουστεί. Αγκωνώ. Δεν υπάρχει μεγάλο. Είναι αποκάλυψη. Τι να πω τώρα, δεν τι κάνετε. Δεν υπάρχει νοστιμιά. Μπορεί να βάσει είναι πατάτα, βούτυρο και αλάτι και κάτι αρωματικά. Είναι ο τρόπος λίγο περαλαιδικός, αλλά είναι αδιανόητα νόστιμη. Δηλαδή, φτιάξτε τη, μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας, θα τους κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, θα κάνετε πολύ ευτυχισμένους και τους εαυτούς σας. Είμαστε στο φαγάκι, εγώ είμαστε καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, να τρώμε όμορφα, να τρώμε με αγκαλιές και όχι με κλάματα. Πολύ βαθιά το πατώρα, ε. Και κάντε subscribe, like στο Instagram, ακολουθήστε μας, αγαπήστε μας, στείλτε μας την αγάπη σας. Έχω βγάλει το καπέλο μου με το συγκεκριτό, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, ξέρετε. Την άλλη εβδομάδα θα έρθουμε με super extra εορταστική συνταγή και αυτό ήτανε. Τα λέμε. Α, ξέχασα να σας πω και το άλλο. Αυτό πέρα τα σκορδάκια, τα βλέπετε, τι κάνετε. Βγάζετε το αυτό και έχουν καραμελώσει και έχουν γεύσει και εδώ κάστανο. Οπότε, super combo, όλα μαζί.
Συνεχίζετε να το κάνετε. Ha 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 ha!